Υπάρχει μια σύγκρουση των άκρων, ας το πούμε, έτσι το περιέγραψε χθες ο Πρωθυπουργός. Κύριε Οικονόμου, είναι διχαστική αυτή η αντίληψη περί άκρων. Διχαστική, θανάσιμα δικαστική για την κοινωνική συνοχή. Γιατί για μια ανάγκη που έχουμε τώρα ως πολιτεία και ως πολίτες να αναζητήσουμε συγκλήσεις παρά τις ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές για να αντιμετωπίσουμε αφενός την οικονομική κακουχία η οποία έχει προκύψει από την εφαρμογή των μέτρων τα τελευταία χρόνια και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα της εγκληματικότητας που έχει σηκώσει μπόη. Αντί λοιπόν να αναζητήσουμε συγκλήσεις στο κοινοβούλιο ή εκτός αυτού, μιλάμε για άκρα. Έλεος. Αυτή η κοινωνία με τι δύναμη και με ποιον οδηγό θα μπορεί να ζητήσει. Τι είναι, κύριε Υπουργέ? Η Χρυσή Αυγή με τη συμπεριφορά της είναι άκρο με την έννοια ότι στο πεδίο της αναπτύσσονται εγκληματικές δολοφονικές συμπεριφορές. Mm-hmm. Από και πέρα ο ελληνικός λαός με την ψήφο του θα την κρίνει, θα την δοκιμάσει. Mm-hmm. Έτσι τοποθετείται στο άκρον. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως. Στην άλλη πλευρά δεν υπάρχει το άκρο της αριστεράς. Αυτό περιγράφεται. Ότι υπάρχει και το άκρο της αριστεράς. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργός. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργός, που δεν καταδικάζει με ευθύτητα τη Μαρφίν, που δεν καταδικάζει όσο θα έπρεπε τις σκουριές. Πού, μια σειρά γεγονότων που δεν τα καταδικάζει όπως θα περίμενε ο ελληνικός λαός. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργός. Κύριε Οικονόμου, δεν αναφέρομαι στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά είμαι υποχρεωμένος να υπερασπιστώ το θεσμικό του ρόλο. Είναι κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με καταχυρωμένα τα δικαιώματά του. Με μια δράση η οποία είναι ευρεία στην κοινωνία και θα είναι απελπιστικά, θα λέγαμε, πικρό να ακούει κανείς ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που μπορεί να έχει μια πλουραλιστική έκφραση των ιδεών του και των απόψεών του, ότι μπορεί να είναι στο άλλο άκρο του πολιτικού μας φάσματος. Πού στοχεύει όμως? Και αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό λέω, πού στοχεύει? Στην πόλωση, είπαστε. Στην πόλωση. Γιατί πιστεύω ότι με την πόλωση θα έχει τη δική του συσπήρωση για τον οποιονδήποτε, λέω. Ναι. Αυτά, αγαπητοί κύριοι, μπορεί να είναι κατά προσδοκία αναποτελεσματικά στην άσκηση μιας καθημερινής πολιτικής. Είναι όμως, με οδύνη το λέω, είναι πάρα πολύ επιβαρυντικά για την εξέλιξη της πολιτικής μας ζωής. Εάν πιστεύουμε στην πράξη τους θεσμούς, αν πιστεύουμε στην πράξη τους νόμους, αν ενισχύουμε τα κρατικά όργανα να εφαρμόσουν τους νόμους, δεν έχει να φοβηθεί τίποτε το πολιτικό σύστημα.